Καταρχήν, τα φαινομενικά συμπτώματα δείχνουν έναν άνθρωπο στενάχωρο, απεσιόδοξο, με πολλές και έντονες τάσεις αυτομορφής, δηλαδή τα πάει συνέχεια με τον εαυτό του και βρίσκει τον εαυτό του υπαίτιο για κάθε τι που συμβαίνει, είτε για ένα γεγονός σε προσωπικό επίπεδο, είτε για ένα γεγονός σε επίπεδο κοινωνικό. Το άτομο υποφέρει από αϊπνίες. Δηλαδή δύσκολα μπορεί να κοιμηθεί. Πολλές φορές κάνει και το αντίθετο. Καταφεύγει στον ύπνο και στο κρεβάτι του, από το οποίο δεν θέλει να σηκωθεί και βρίσκει μια σιγουριά και ασφάλεια σε αυτό και το φαινόμενο το ονομάζουμε κρεβατοφιλία. Γίνεται επίσης ευερέθιστος. Αλλά μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Να μαζευτεί και να κλειστεί στον εαυτό του, να έχει τάσεις απομόνωσης. Βεβαίως έχει τάσεις αυτοκαταστροφικές. Επίσης είναι πάρα πολύ ευαίσθητος, συγκινείται εύκολα και στεναχωριέται εύκολα. Όσον αφορά το σεξουαλικό πεδίο, οι ορμές και η διάθεση εξαφανίζονται. Δεν φτάνει να έχει κανείς ένα από αυτά ή δύο για να πει ότι έχει κατάθλιψη, πρέπει να έχει πάνω από 5 συμπτώματα. Επίσης, αυτά τα συμπτώματα πρέπει να διαρκούν πάνω από ένα μήνα. Όπως σε κάθε ψυχική διαταραχή έχουμε δύο αιτίες. Βασικές. Η μία είναι η κληρονομικότητα και άλλη φυσικά είναι το περιβάλλον, το γονεϊκό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να οδηγεί σε μια κατάθλιψη όταν και εφόσον είναι απορριπτικό, είναι αυστηρό, είναι σκληρό απέναντι στην παιδική ηλικία βέβαια. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες εις βάρος των γυναικών. Λίγο παραπάνω οι γυναίκες από ότι οι άντρες και αυτό μέχρι τώρα εξηγείται από το γεγονός ότι η θέση των γυναικών ήταν καταπιεσμένη απέναντι στους άντρες και τα πράγματα οδηγούσαν, βοηθούσαν στην εμφάνιση μιας κατάθλιψης. Τώρα έχουν αλλάξει βέβαια το θεσμικό πλαίσιο και η γυναίκα βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο και έχει μειωθεί αυτή η απόσταση από τον άντρα. Κρίσιμες ηλικίες είναι η τρίτη ηλικία, η οποία εμφανίζει την αντιδραστική κατάθλιψη, η οποία θεωρείται κατά κάποιο τρόπο φυσιολογική. Είναι όταν ο άνθρωπος φτάνει στο τέλος ζωής του και η απογοήτευση είναι φυσιολογικό να συμβαίνει ότι δεν προλαβαίνει να κάνει πράγματα που θα θέλει να κάνει επειδή αγαπάει κανείς τη ζωή. Άλλες ηλικίες πάρα πολύ ευαίσθητες είναι η ηλικία των 30 ετών και μετά κατά σειρά έρχεται η ηλικία της εφηβείας, όπου εύκολα μπορούν να παρουσιαστούν μορφές κατάθλιψης. Εξαιτίας βέβαια μιας εσωτερικής αναστάτωσης που λέγεται εφηβεία και την οποία δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε το ίδιο το άτομο στον εαυτό του, δεν μπορεί να την καταλάβει ούτε καν να την αναγνωρίσει σαν τέτοια. Δύσκολα μπορεί να το καταλάβει ένα άτομο ότι έχει κατάθλιψη, γιατί όλα αυτά είναι φυσιολογικά γεγονότα τα οποία τα ζει με φυσιολογικό τρόπο. Πραγματικά πιστεύω ότι κανείς δεν του είναι εύκολο να καταλάβει την κατάθλιψη σαν μια κατάσταση η οποία είναι υπαρχτή. Με αυτή την έννοια είναι παραγνωρισμένη. Με την έννοια όμως της γνώσης του ότι υπάρχει το φαινόμενο της κατάθλιψης δεν είναι πια παραγνωρισμένο, το ξέρουν όλοι. Αρκεί να σας πω ότι αυτή τη στιγμή σαν πάθηση ταλαιπωρεί είναι η τρίτη παγκοσμίως ασθένεια η οποία ταλαιπωρεί τον κόσμο. Με προοπτική, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι μέχρι το 2020 αυτή η κατάσταση θα έχει έρθει πρώτη, από τρίτη θα έχει έρθει πρώτη κατάθλιψη.